Συναγερμό σήμανε το πρωί στην πυροσβεστική υπηρεσία Ιερά Πέτρας εξαιτίας πυρκαγιάς που ξέσπασε κυριολεκτικά πάνω στο κύμα στο Καλαμάκι Νέας Ανατολής. Σήμερα το πρωί ειδοποιηθήκαμε για πυρκαγιά εδώ στο Στόμιο στην Ιερά Πέτρα. Σύμφωνα με μαρτυρίες των κατοίκων, ήταν προκλήθεια από κεράβνο. Ακούσαμε ένα θόρυβο που ήταν ο κεράβνος, βροντί, και μετά έπεσε ο κεράβνος μπροστά εκεί πέρα στο ορμοκήπιό μας. Και μετά? Και άρχισε να βλέπουν οι γειτόνιοι εδώ πέρα τους καπνούς, μας πήραν τηλέφωνο, ειδοποιήσαμε την πυροσβεστική. Η φωτιά σιγόκεγε σκουπίδια, πλαστικά και καλάμια μέχρι και το μεσημέρι, παρά το γεγονός πως ο καιρός και στην πόλη της Ιερά Πέτρας ήταν βροχερός, προκαλώντας μικροζημιές στα παρακείμενα θερμοκήπια. Λόγω των τακιόμενα είδη, δεν νομίζω ότι θα έχουμε σύντομα, δεν θα καταφέρουμε να ζήσουμε πλήρως την πυρκαγιά. Είναι καλαμιές, έχει πολλήματα καλλιεργειών ετών και σκουπίδια. Όλα τα ωραία θα μας έχουν φέτος. Όλα τα ωραία. Να πέφτει κεραυνός, από τον κεραυνό να παίρνει φωτιά και να εξαπλώνεται από την ασυνειδησία κάποιων παραγωγών που έχουν γεμίσει στον τόπο πράγματα, σκουπίδια κτλ. Και τα καλάμια. Τα καλάμια όσο επιτοπλίστο, μέσα στη βροχή να ρίχνει τόνους νερά και να μην σβήνει το καλάμι. Οι αγρότες είναι στο έλεος της θεομηνία. Θεομηνία, αυτό τι είναι, θεομηνία. Είτε πυρκαγιά, είτε πλημμύρα, είτε αέρας. Κάτοικοι ζητούν από την περιφέρεια αλλά και τους ίδιους τους παραγωγούς να μεριμνήσουν ώστε άμεσα να καθαριστούν οι ιδιότυπες αυτές χωματερές που θα μπορούσαν σε περίπτωση πυρκαγιάς υπό άλλες καιρικές συνθήκες να προκαλέσουν ανυπολόγιστες ζημιές. Δεν έχει κάνει κανείς από τους αγρότες μας ένα έργο που να μπορεί να προστατέψει το θερμοκήπιό τους σε τέτοιες ώρες. Οι υπεύθυνοι τουλάχιστον στην περιφέρεια θα πρέπει να το δουν μια φορά λίγο σοβαρά. Έχουμε κάνει επανειλημμένως και εγώ προσωπικά εκκλήσεις στην περιφέρεια να καθαριστούν τα καλάμια, γιατί είναι φυτίλια.